Κύριε Πεφεράρχα, κύριε δήμαρχοι, καλώ ήρθατε στο μέγαρο Μαξίμου για την σημερινή, θα έλεγα, πολύ αναμενόμενη συνάντηση και παρουσίαση του master plan το οποίο, όπω γνωρίζετε, έχει συντάξει η Ολλανδική εταιρεία HVA και θα παρουσιάσει ο διευθύνων Σύμβουλος, ο Μίτσο Γκουζούρη. Ένα master plan το οποίο ξεπερνάει τις 400 σελίδες και το οποίο θα έλεγα ότι αποτελεί ίσως την πρώτη ολιστική προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας και το οποίο ακουμπά και μια σειρά από σημαντικούς τομείς όπως την ανάγκη για έναν πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό των έργων υποδομής στη Θεσσαλία τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η ολιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων τις επιπτώσεις που προφανώς όλο αυτό θα έχει στην αγροτική παραγωγή και στον πρωτογενή τομέα Θέλω να τονίσω ότι για την σύνταξη αυτού του master plan δούλεψαν παραπάνω από 40 επιστήμονες από 8 διαφορετικές ειδικότητε, υδρολόγοι, μηχανικοί, μηχανολόγοι, τοπογράφοι, γεωπόνοι, οικονομολόγοι. Αφιέρωσαν παραπάνω από 15.000 ώρες για να ακτινογραφήσουν τις πληγήσει περιοχέ περιοχές και για να προτείνουν βέλτιστε λύσεις. Εξάλλου γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή είναι μια δουλειά η οποία έγινε στο πεδίο, δεν είναι μια δουλειά η οποία έγινε σε κάποιο γραφείο και νομίζω ότι σχεδόν όλοι από εσά είχατε μια επικοινωνία με τον Μίλτο και με το επιτελείο του. Και Θα ήθελα η σημερινή συνάντηση να είναι η πρώτη ευκαιρία παρουσίαση στου θεσμικού φορεί τη Θεσσαλία των συμπερασμάτων αυτή τη μελέτη. Μια μελέτη την οποία θα πρέπει να τη δούμε μέσα από το πρίσμα του επιστημονικού χαρακτήρα που τη διέπει. Δεν είναι προφανώ ένα θέσφατο, αλλά νομίζω ότι δίνει πολύ σαφεί κατευθύνσει. Και θα ήταν ευχή έργων αν μπορούσαμε πράγματι να συμφωνήσουμε από τη στιγμή που η μελέτη θα τύχει και τη σχετική επεξεργασία και από τα Υπουργεία ότι αποτελεί πράγματι έναν οδικό χάρτη στον οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία, κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση δεύτερου και πρώτου βαθμού και όλοι οι τοπικοί φορεί οι οποίοι εμπλέκονται στα ζητήματα αυτά ώστε να μπορέσουμε πράγματι να κάνουμε μια δραστική παρέμβαση στα προβλήματα της Θεσσαλίας και να μετατρέψουμε αυτό που ήταν μια μεγάλη καταστροφή για την Θεσσαλία σε μια ευκαιρία μια ουσιαστική αναδιάρθρωση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα αυτά, θα ήθελα εξ αρχή να αναφερθώ στην διάσταση την οποία δίνει η μελέτη για το ζήτημα των υπόγειων υδάτινων πόρων τη Δεν... Έπρεπε να περιμένουμε τον Ντάνιελ για να αντιληφθούμε το γεγονό ότι οι δάτινοι πόροι τη Θεσσαλία βαίνουν προ εξάντληση. Ε, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση, επειδή είδα και τι δηλώσει του κύριου Περιφερειάρχη, ότι πρέπει αύριο να εγκαταλείψουμε το, το βαμβάκι και να πάμε σε δραστικέ ε, παρεμβάσει ε, αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στη Θεσσαλία. Δεν προτείνει εξάλλου κάτι τέτοιο ούτε η μελέτη, και θα ήταν πολύ άδικο. Από όλη αυτή την αναλυτική δουλειά που έχει γίνει, να εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο σε αυτήν την διάσταση. Ξεκαθαρίζω λοιπόν εξ αρχή ότι δεν τίθεται κάποιο τέτοιο ζήτημα. Από την άλλη, θα πρέπει να αναλάβουμε όλοι τι ευθύνε μας μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, να μην βρεθούμε στην δυσάρεστη ή τραγική κατάσταση σε κάποια χρόνια από τώρα. 10, 15, 20, δεν το γνωρίζουμε, ούτε οι επιστήμονες μπορούν να μας το υποδείξουν. Η ζημιά η οποία θα έχει γίνει στην Θεσσαλία από την εξάντληση των υπόγειων πόρων να είναι μία αναστρέψιμη. Και σε αυτό έχουμε όλη μία ευθύνη να τοποθετηθούμε με απόλυτη σαφήνεια. σταματώ εδώ. Θα ήθελα να οργανώσουμε τη συζήτηση ω εξής. θα κάνει ο Μίλτος την παρουσίαση και στη συνέχεια θα δώσω καταρχάς τον λόγο στον Περιφερειάρχη και στους δημάρχους που θέλουν να τοποθετηθούν. Όπως καταλαβαίνετε θα έχουμε λίγο με δυσκολία αν τοποθετηθείτε όλοι οπότε θα ήθελα αν αισθάνεστε ότι έχετε καλυφθεί από αυτά τα οποία έχουν υποθεί να κάνουμε μια όσο το δυνατόν πιο ορθολογική διαχείριση του χρόνου μας και βέβαια να πω εξ αρχής ότι αυτή είναι η πρώτη από... Πολλέ άλλε συναντήσει που θα έχουμε, καθώς η δύσκολη δουλειά θα έλεγα ότι τώρα ξεκινά.